Λαϊκή Σπήρωση Βορείου Αιγαίου θεωρεί υποχρέωσή της, τιμώντας την ψήφο του χιώτικου λαού και γενικότερα των κατοίκων του Βορειοανατολικού Αιγαίου, να φέρει στην επικαιρότητα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτό το καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, η λαϊκή οικογένεια, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι βιώνουν μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα και αν θέλετε έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας που δύσκολα θα αντιμετωπιστεί από τους πολίτες. Εμείς πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στην Οικονομική Επιτροπή σηματοδοτεί την θέση ευθύνης που μας επέλεξε ο χιώτικος λαός. Με αυτή την έννοια φέρνομαι στη δημοσιότητα, διότι νομίζουμε ότι δεν πάει άλλο, μια συνεχή διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, μια συνεχή σπατάλη εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, η οποία καθοδηγείται από τις δύο πολιτικούς φορείς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σε μια σειρά ζητήματα, πέρα από τα τελευταία που είχαμε το τελευταίο διάστημα με το μεσαιωνικό φεστιβάλ που έφτασε το ποσό περίπου στα 85.000, στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή της Πέμπτης είχαμε νέα φαινόμενα σπατάλης, τα οποία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέρμα. Τι θέλουμε να καταθέσουμε? Ότι τοποθετήθηκαν και καλώς τοποθετήθηκαν κάποιοι πίνακες οι οποίοι έχουν σχέση με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Εισηγήθηκε η Περιφερειακή Αρχή ένα ποσό της τάξης των 2.500 ευρώ για την απομάκρυσή τους. Κάτι που δεν συνάδει ούτε με τα οικονομικά δεδομένα, ούτε με τα εργατικά ημερομίσθια, ούτε πολύ περισσότερο με τις μπογιές οι οποίες χρειάζονται για να αποκατασταθεί ο χώρος, αφού σε δύο εξ αυτών υπάρχουν γκισέ. 2.500 χιλιάρια είναι υπερβολικό το ποσό και δυστυχώς δεν θα πάνε στα χέρια των εργαζομένων. Τα δύο επόμενα ζητήματα είναι δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που η Λαϊκή Συσπήρωση κατέβηκε στη συνεδρίαση να τη στηρίξει. Έχει να κάνει με το τρίτο μαστιχόθλο και τις νέες ομιρίδες, δύο σπουδαίες κατά τα άλλα εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες αναδεικνύουν το νησί του Ομήρου, αλλά και την ανάγκη της ενασχόλησης με την γυμναστική. Όμως, μελετώντας τις εισηγήσεις, και εδώ είναι η ευθύνη του Περιφερειακού Συμβούλου, φαίνεται στη ΜΕ μία εισήγηση, την οποία εισηγείται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να κοστίζουν τα μπλουζάκια, 300 μπλουζάκια, 5 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.600 ευρώ για 300 μπλουζάκια δύο όψεων, και στη δεύτερη εκδήλωση για το Σωματείο του Ποδηλατήν να κοστίζουν περίπου 11 ευρώ το ένα μπλουζάκι, και στην παρατήρησή μας ότι αυτό δεν συνάδει με το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, υπηρεσιακός παράγοντας τοποθετήθηκε ότι είναι ειδικά για τους αθλούμενους. Πολύ σωστά, καλοπρόεδρε, κάποιος μπορεί να το δεχτεί, όμως αυτό θα πρέπει να εκφράζεται και στις εισηγήσεις, ούτως ώστε να φαίνεται στην πράξη ο απαιτούμενος έλεγχος και σεβασμός του δημόσιου χρήματος. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση δεν θεωρούμε τυπική τη συμμετοχή μας, δεν συμμετέχουμε απλά για να περνάει η ώρα, αλλά θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε το δίκαιο του εργαζόμενου και με αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε παρόντες σε κάθε διαδικασία.